Το πρώτο είναι ότι εδώ έχουμε και την εμπλοκή του συνηγόρου του πολίτη. Εμείς το θεσμοθετήσαμε αυτό. Οποιοδήποτε πολίτης αισθάνεται ότι βλάπτεται ή ότι τα δικαιώματά του παραβιάζονται, προσφεύγει από αστυνομικό όργανο, εννοείται, προσφεύγει στον συνήγορο του πολίτη και εκεί έχεις και μία θεσμική, αν θέλεις, υποστήριξη σε αυτήν τη διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο η δική μας κυβέρνηση το θεσμοθέτησε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη από την αρχή της θητείας μας. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι με θλίβει το γεγονός ότι έχουμε βάλει περιστατικά βίας στη ζυγαριά και κάποιο μας νοιάζει, κάποιο άλλο δεν μας νοιάζει. Χθες ξυλοκοπήθηκαν άγρια τρεις συνάδελφοί μας στη Νέα Σμύρνη. Όταν λέω ξυλοκοπήθηκαν άγρια, ενώ ξυλοκοπήθηκαν πιο βάναυσα από όσο ξυλοκοπήθηκε ο νέος ή ο νεαρός άνδρας ή ο άνδρας ή ο αναρχικός ή ο υποσύλληψη πολίτης. Τουλάχιστον εσείς δεν λέτε όνομα, κάτι είναι και αυτό. Θα έρθουμε και εκεί μετά. Χτυπήθηκαν λοιπόν οι συνάδελφοί μας με ακραίο, με βάναυσο, με επικίνδυνο και δολοφονικό τρόπο ο ένας, ο οπερατέρ, του οποίου το όνομα δεν λέω στον αέρα επειδή γνωρίζω ότι θέλει να προστατευθεί. Γιατί χτυπήθηκαν. Διότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια ο συγκεκριμένος οπερατέρ δούλευε στον Sky και τον επεσήμαναν οι φίλοι προφανώς του κυρίου ο οποίος έτσι μπλέχτηκε στο περιστατικό με την ελληνική αστυνομία, οι σύντροφοί του, και τον τσακίσανε στο ξύλο με κλωτσιές στο κεφάλι μαζί με άλλους δύο συναδέλφους μας. Γιατί? Επειδή κάποτε αυτός ο άνθρωπος που βγάζει μεροκάματο κάνοντας κάμερα εργαζόταν στον Sky. Δεν βλέπω αυτό να είναι πρώτο θέμα σήμερα όμως, κύριε Μελιγκόνη. Ενώ έχουμε απόλυτο δίκιο να διαμαρτυρόμαστε για την αστυνομική βία, δεν βλέπω να υπάρχει μια γενική ευαισθησία για αυτήν την αυξανόμενη, διαρκή, δολοφονική καφρίλα η οποία αρχίζει πλέον να πλανάται γενικώς στην ατμόσφαιρα.